εκπαίδευση το 2015 διανύει μια χρονιά από τις δυσκολότερες των τελευταίων ετών. Τα αίτια και η ροή στα επόμενα πράγματα, ποια μπορεί να είναι? Ξεκάθαρα αυτό μπορούμε να πούμε είναι ότι οι πολιτικές που εφαρμόζονται από όλες τις κυβερνήσεις διαχρονικά την τελευταία πενταετία έχουν οδηγήσει την εκπαίδευση στο σημείο που βρίσκεται σήμερα. Ειδικά η πρωτοβάθμια εκπαίδευση, η καρδιά της εκπαίδευσης του συστήματός μας στενάζει από τις πολιτικές αυτές. Δυστυχώς και το 2016 προβλέπεται ακόμα πιο δύσκολο. Πολύ χαρακτηριστικά να πω ότι η χώρα μας το 2016 θα χτυπήσει δύο πολύ άσχημα τριαντάρια. Και το ένα θα είναι η μείωση της αγοραστικής δύναμης στο 1,30% και το άλλο η ανεργία που θα ξεπεράσει στο 30% με τους νέους να είναι σε διπλάσιο ποσοστό. Αυτά λοιπόν είναι τα ουσιαστικά προβλήματα που και την εκπαίδευση ταλανίζουν. Και βέβαια να πούμε και το θέμα της υποχρηματοδότησης. Δεν είναι δυνατόν μια κυβέρνηση να λέει ότι θα λύσει τα προβλήματα της εκπαίδευσης και την ίδια ώρα να αποφασίσει ότι οι δαπάνες για την παιδεία θα είναι μόλις λίγο παραπάνω από το 2% του ΑΕΠ. Η ΔΟΕ αντιλαμβάνεται προβλήματα, εκπροσωπεί επάξια από τους δασκάλους της περιφέρειας. Η Δασκαλική Ομοσπονδία προσπαθεί με κάθε τρόπο να εκπροσωπήσει και τους δασκάλους της περιφέρειας. Στα πλαίσια αυτών των κινητοποιήσεων εντάσσεται και η δικιά μου επίσκεψη στην περιοχή εδώ, στο Σύλλογο Μεραμέλου Παιδείου. Αυτό που κάνουμε είναι ότι με εξακτηνωμένες δράσεις σε όλη την περιφέρεια πάμε να δουλέψουμε με διπλό στόχο και για την επιτυχή διοργάνωση της αυριανής απεργίας, αλλά να δούμε και τα επόμενα βήματα πώς από εδώ και πέρα θα οργανώσουμε τον αγώνα μαζί με όλη την κοινωνία για μια ποιοτική εκπαίδευση, για μια εκπαίδευση για όλο τον λαό. Κοντεύουμε Χριστούγεννα, κύριε Αδουλάκη, αν ρωτήσετε ακόμα πλήρωτη, θα ισορροπήσετε την έντασή σας στην κυβέρνηση? Η ίδια Ομοσπονδία έχει κάνει παρέμβαση από το θέμα. Δυστυχώς το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Οικονομικών αποδείχθηκε για άλλη μια φορά ότι έχουν κάνει ένα πολύ κακό προγραμματισμό. Άμεσα, χθες έπρεπε οι γραφειοδότες να έχουν πληρωθεί. Και το χειρότερο, ξέρετε, ποιο είναι, ότι από εδώ και πέρα, δυστυχώς, σύμφωνα και με δηλώσεις που έκανε ο Υπουργός Παιδείας στις συναντήσεις που είχαμε, ότι τα κενά θα παραμείνουν και μέχρι την λήξη του σχολικού έτους.